έκλεισαν ραντεβού για αύριο στις 4 το απόγευμα Υπουργός Παιδείας και Εκπαιδευτικές Οργανώσεις στα γραφεία της ΟΕΛΜΕΚ. Ο Υπουργός Παιδείας ανταποκρίθηκε θετικά σε επιστολή πρόσκληση των εκπαιδευτικών οργανώσεων, όπως προέκυψε μετά από πρωινή συνάντησή τους με ανάρτησή τους στο Twitter. Με γνώμονα το καλό συνοούμενο συμφέρον των παιδιών μας και την ομαλή λειτουργία των σχολικών μας μονάδων τον προσεχή Σεπτέμβρη, έχω ήδη αποδεχθεί την πρόσκληση των εκπαιδευτικών οργανώσεων και θα παρευρεθώ στην αυριανή συνάντηση, παρόλο που είχαμε ήδη στείλει πρόσκληση για τις 24 Εβδόμου. Είχε προηγηθεί συνάντηση των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και ΠΟΕΔ με στόχο την εξέβρεση κοινού εδάφους αναφορικά με τον εξορθολογισμό στον τομέα της παιδείας. Μια επιστολή εδώ με την οποία προσκαλούμε τον κύριο Υπουργό αύριο Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018, στα γραφεία της ΟΕΛΜΕΚ με σκοπό να συζητήσουμε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του διαλόγου όπως αυτές προβλέπονται στο εφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Το δημόσιο σχολείο δεν μπορεί να είναι σε αυτές τις περιπέτειες. Πραγματικά ελπίζω να καταστεί δυνατόν να ξαναρχίσει ο διάλογος για το καλό όλων και πρώτιστα των παιδιών. Αυτόν τον διάλογο δεν έχουμε δικαίωμα πλέον και μετά την απέτηση του κόσμου να τον εγκαταλείψουμε με κανέναν τρόπο. Και είναι διάλογος που έχει διεξόδους από τα διέξοδα. Εμείς θέλουμε ένα σωστό εκπαιδευτικό εξορθολογισμό και όχι έναν οικονομικό εξορθολογισμό. Στην αυριανή συνάντηση θα παρευρίσκονται εκ μέρους των εκπαιδευτικών οργανώσεων ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας της κάθε οργάνωσης. Θα προσκληθεί επίσης ο πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, η οποία έχει την κατανόμου ευθύνη για την στελέχωση των σχολείων. Την ίδια ώρα, νομοθετική ρύθμιση για τις απαλλαγές των εκπαιδευτικών εισηγείται ο Γενικός Ελεγκτής. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ανέφερε στο κρατικό ραδιόφωνο ότι αυτό μπορεί να γίνει αφού οριστικοποιηθεί η θέση της κυβέρνησης και διατυπωθούν οι σχετικοί κανονισμοί. Δεν αφορά την υπηρεσία μου το ποσό που διατίθεται από τον κρατικό προϋπολογισμό σε κάθε Υπουργείο, ωστόσο έχει αρμοδιότητα να προβαίνει σε ελέγχους και συστάσεις, ώστε τα κονδύλια να αξιοποιούνται αποτελεσματικά. Σημείωσε επίσης ότι οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις μειώσεις διδακτικού χρόνου έγιναν από το 2011 και για το θέμα των απαλλαγών από το 2004.